εξάπλωσε. Ρώσιο, ξαπλωμένη στο κρεβάτι, νιώθω πιο άσχημα. Ζαλίζομαι πιο πολύ. Αχ, περίμενε. Κάτσε να σου βγάλω τα παπούτσια. Όχι, 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 όχι. Αχ, την πάτησα, Ρώσιο. Αχ, την πάτησα. Πρέπει να μιλήσω στον αδερφό σου για να του πω ότι δεν έφταιγα. Ναι, 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 εκείνο το ξέρει. Αυτό ο Αμαδόρ φταίει. Ναι, ο Χωάν Μιγγέλ το ξέρει. Όχι, όχι, δεν το ξέρει. Όχι. Για να δω. Έλα εδώ. Όχι, σταμάτα, σταμάτα. Μαριτσούλη. Έλα, σταμάτα, όχι. Καλά. Αν ο αδερφός μου δεν το ξέρει, θα του το πω εγώ. Όχι, εγώ πρέπει να του το πω εγώ. Μαριτσούλη. Έλα. Έλα, λοιπόν, σήκω από εκεί κάτω, έλα. Γνώση, άσε με. Άσε με, άσε με, σε παρακαλώ πολύ, άσε με. Μαριτσούι, θα του μιλήσεις αύριο, εγώ, έλα. Θα του το πω. Καλά, θα του μιλήσεις, αλλά αύριο, αύριο. Όχι, πρέπει να γίνει απόψε. Πώς απόψε? Απόψε, σου λέω, ναι. Σιγά, σιγά, μην... σιγά παιδάκι μου, σε κατέφτηκες, βγες από εκεί. Άσε με, άσε με. Σίγουρα σου λέω, θα έρθει όταν γυρίσει από τη Στεφανία. Θα δούμε, έλα, βγες, έλα. Κοίτα, θα ξαπλώσει την άλλη άκρη. Και εγώ δεν τον περιμένω εδώ να συζητήσω μαζί. Μαριτσούι, στην κατάσταση που είσαι δεν νομίζω ότι θα είναι το καλύτερο. Έλα έξω, έλα. Άσε με, σου λέω, άσε με. Καημένουλα μου, δεν μπορώ να σε σηκώσω από εκεί που είσαι. Δεν τον περιμένω εδώ, άσε με, σε παρακαλώ πολύ. Μαριτσούι. Τι. Yes. Όχι. Θα σε εργαλείσω για να δει πώ θα βγει από εκεί. Μαριτσούι, έλα. Σταμάτα. Εκεί, εκεί ξαπλώνει ο σκύλο σου, παιδάκι μου. Έλα, σήκω από εκεί. Μαριτσούι. Κοίτα, εγώ. Ήμουν ειλικρινής για τα αισθήματά μου. Και δεν με ενοχλεί που τα γνωρίζεις. Είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Σίγουρα η μόνη λύση είναι να ασχοληθώ με μια άλλη γυναίκα. Αν ακολουθήσω λοιπόν τη συμβουλή σου, η κατάλληλη γυναίκα είναι η Στεφανία. Στεφανία, θέλεις να σε ερωτευτώ? Αυτό είναι πρόταση? Ας πούμε, ναι, δέχεσαι? Και βέβαια, αγάπη μου. Εδώ θα τον περιμένω, φίλε μου. Εδώ θα περιμένω τον Χουάν Μιγγέλ μέχρι να έρθει. Όχι, όχι εδώ. Έλα, έλα, σήκω, πάμε. Μαμά, μπαμπά. Ο Χουάν Μιγγέλ και εγώ έχουμε ένα φοβερό νέο. Τι, παιδί μου? Σύντομα θα ραβωνιαστούμε. Συγχαρητήρια, κόρη. Αχ, Χουάν Μιγγέλ. Ευχαριστώ. Χουάν Μιγγέλ. Κόρη μου. Σας ευχαριστώ. Εγώ έκανα πρόταση γάμου στην κόρη σας πριν ακόμα μιλήσω μαζί σας. Θα ήθελα όμως τώρα την άδειά σας. Αν αγαπιόσαστε, την έχεις. Βλέπεις, αγάπη μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια και στους δυο σας. Ευχαριστούμε, μαμά. Ήρθε, φιλαράκο. Έλα, έλα, κοντά μου, κοντά μου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Θα σας συνοδεύσω. Όχι. Περίμενε. Δεν το πιστεύω, τη φίλησε. Ο Χουάν Μιγγέλ φίλησε τη Στεφανία. Να είμαστε μαζί όλη μας τη ζωή, μωρό μου. Στην υγειά μας. Σήμερα θα σε αποκαλύψω. Εμένα δεν πρόκειται να με ξεγελάσεις. Ναι, ναι. Τώρα θα πας κατευθείαν σπίτι, ε?
Ναι, θα πάω κατευθείαν στο σπίτι. Αχ, τέλεια. Λοιπόν, τότε να με δεις το όνειρά σου. Όπως και εγώ θα σε δω στο όνειρά μου. Και αυτή η νύχτα ήταν η πιο όμορφη, η πιο ευτυχισμένη της ζωής μου. Το ήξερα ότι ήσουν εσύ, παλιοκλέφτη. Y ahora sé que es ella todo lo que yo buscaba. Αυτό ήταν. Τώρα όλοι οι δρόμοι για τη Μαρία είναι κλειστοί. Buscándola de nuevo ya no está. Juan Miguel. Tal vez usted la ha visto. Γιατί με σφίγγεις έτσι και μου κόβεις την ανάσα. Juan Miguel. Το δώστο μου τώρα και τα χρήματα που πήρες από την τσάντα. Το ήξερα ότι εσύ με έκλεβες και μόλις το διαπίστωσα. Δώσε μου όλα που μου έχεις κλέψει μέχρι τώρα, αλλιώς θα σε καταγγείλω. Δεν θα σου δώσω τίποτα. Αμπά. Ούτε θα με καταγγείλεις στην αστυνομία. Λοιπόν, τώρα θα δεις. Τώρα θα δεις. Αμέσως τώρα θα... Άσε με! Άσε με! Κλέφτε. Δώσε μου πίσω ότι μου έκλεψες και χάσω από τα μάτια μου. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα σου δώσω τίποτα, ούτε και θα ξεχάσω. Άσε με, άσε με. Και δεν θα με καταγγείλεις στην αστυνομία, γιατί θα σε σκοτώσω. Θα σε σκοτώσω. Θα σε σκοτώσω. Καταλαβαίνεις, έχω όλα αυτά που πάντα επιθυμούσα. Λούσα, ανέσεις, έναν άντρα όμορφο, πλούσιο. Είχες την τύχη να έχεις μια ιδανική μητέρα. Αν δεν ήμουν εγώ. Α, ναι, βέβαια, βέβαια. Και εσύ δεν χάνεις ευκαιρία να μου το θυμίζεις, έτσι δεν είναι, θεία? Έλα στην υγειά μας. Απλά θέλω να το έχεις πάντα στο μυαλό σου. Να είσαι σίγουρη ότι θα το έχω, θεία. Καλά, αλλά για πες μου. Πώς κατάφερες να τη λήξεις το Χουάν Μιγκέλ? Σου έκανε πρόταση μόνος του ή... Εννοείται. Hey, εντάξει, εντάξει. Χρειάστηκε λιγάκι να το σπρώξω κι εγώ. Λιγουλάκι. Ο καυγάς που προκάλεσε η Μαρία φάνηκε πάρα πολύ χρήσιμος για μένα. Ο Χουάν Μιγκέλ ήταν καλός. Ήταν κύριος μαζί μου. Ήταν ό,τι καλύτερο που η ορφανή ήπιε τόσο που ήπιε. Χόρεψε όπως χόρεψε. Και μου μετά ο τύπος της κόλλησε έτσι. Αυτό που δεν ξέρεις είναι ότι εγώ την έκανα να πιει παραπάνω. Εσύ, πώς? Ναι, κοίτα. Στην αρχή με πέδεψε αρκετά μέχρι να πιει το πρώτο ποτηράκι. Η συνέχεια ήταν εύκολη. Έπινε το ένα μετά το άλλο σαν να ήταν νεράκι. Ουάου! Ναι. Κοίτα, κοίτα. Καλημέρα, Μαρία. Πώς ξύπνησες? Όχι και τόσο καλά, μάλλον. Ναι, το φαντάζομαι. Τόσο πολύ που ήπιες χθες, πώς να είσαι καλά? Δεν θέλεις να συγχαρίσεις, θέλει. Ναι. Γιατί να σας συγχαρώ, δεν τελείωσε το γλέντι σας. Σε αυτή τη γιορτή, όμως, η Στέφη... Δεν το κατάλαβες γιατί είσαι... Λοιπόν, η Στέφη αραβωνιάστηκε με το Χουάν Μιγκέλ σαν ρομάν. Και σύντομα θα παντρευτεί. Δεν θα πεις τίποτα? Α, καλά, εγώ πιστεύω πάντως πως σίγουρα χάρηκες πολύ. Γιατί εκτιμάς πολύ τον Χουάν Μιγκέλ, γιατί του χρωστάς ευγνωμοσύνη και θα θέλεις να είναι ευτυχισμένος, ε? Φυσικά ευτυχισμένος μαζί μου.
Χλώμιασε μόλις το άκουσε. Μα και βέβαια. Αφού έτρεφε ελπίδες για εκείνον, τώρα πρέπει οπωσδήποτε να τη διώξουμε από αυτό το σπίτι. Πρέπει να την ξεφορτωθούμε. La dejé por conquistar una ilusión. Θα μου το πληρώσεις. Τορκίζομαι ότι θα μου το πληρώσεις, αλήτη. Στεφανία αραβωνιάστηκε με τον Χουάν Μιγγέλ Σαν Ρωμάν και σύντομα θα τον παντρευτεί. Μαριτσούι. Γιατί έσκησες τη φωτογραφία? Παρακαλώ. Καλημέρα, Χουάν Μιγγέλ. Καλημέρα, Στεφανία. Τι θα κάνεις σήμερα? Δεν ξέρω, προς το παρόν δεν έχω κανονίσει τίποτα. Σκεφτόμουν να δω τη Μαχίτα και τη Ρώσιο. Τότε λοιπόν σε καλώ να πάμε στο σπίτι. Α, και δεν μπορείς να αρνηθείς την προσκλήσή μου, ε? Γιατί έσκησες τη φωτογραφία του Χουάν Μιγγέλ? Γιατί δεν τον αγαπώ. Γιατί? Μαρία, κοίτα με. Γιατί δεν μου λες πως νιώθεις? Μίλα μου όπως θα μιλούσες στη μητέρα σου. Μα είστε η μητέρα εκείνης. Αναφέρεσαι στη Στεφανία? Γιατί το λες με αυτόν τον τρόπο? Σας παρακαλώ, μη μου κάνετε τόσες ερωτήσεις. Σας παρακαλώ, μη. Ναι, Μαριτσού, είμαι η μητέρα της και ευχαριστώ το Θεό και την Παναγία που την έφεραν πάλι κοντά μου. Θα ήθελα να τη δω ευτυχισμένη όπως... όπως θέλω να είσαι κι εσύ κάποια μέρα ευτυχισμένη. Και όταν έρθει εκείνη η στιγμή, θα σε βοηθήσω. Μισό λεπτό για να καταλάβω, κυρία. Ποια στιγμή? Όταν θα θέλεις να κάνεις οικογένεια, να παντρευτείς. Α, εγώ δεν θα παντρευτώ ποτέ. Μα γιατί? Γιατί έτσι? Α, και τι, θα μείνεις δηλαδή γεροντοκόρη? Ναι, θα μείνω γεροντοκόρη, δεν θα παντρευτώ. Όλοι γινόμαστε κακοί κάποιες φορές. Όχι, εσείς όχι. Εσείς είστε αγία. Όχι, μην το λες αυτό. Κι εγώ έχω φερθεί άσχημα και μάλιστα πολύ άσχημα. Α, αυτό αποκλείεται. Το λέτε αυτό για να μην νιώθω άσχημα γι' αυτό που έκανα χτες. Δεν έχεις καμία κακία μέσα σου, Μαριτσούη. Ίσως μόνο λίγη ζήλια. Ναι, μιλάω για το πάρτι της Στεφανίας, για τα καλά λόγια που άκουγε, για τα δώρα που της έφεραν στο πάρτι. Αλλά αυτό δεν πρέπει να το νιώθει μία αδερφή για την άλλη. Και όταν σου περάσει λιγάκι αυτό που έχεις μέσα σου, είμαι σίγουρη ότι θα χαρείς πάρα πολύ για εκείνη. Και όταν νιώσεις αυτή τη χαρά, θα πας, θα την αγκαλιάσεις φιχτά και θα τη συγχαρείς. Θα το κάνεις, Μαρία? Αν το νιώσω πραγματικά θα το κάνω, δεν ξέρω. Πιστεύεις ότι αυτή ήταν η απάντηση που έπρεπε να μου δώσεις? Συγγνώμη. Μα εκτός από κακιά είμαι και αυθόρμητη. Εσείς το ξέρετε. Εγώ δεν έχω αυτό που λένε, πώς το λένε, αγωγή και όλα αυτά. Εγώ όμως, να είστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσω να το κάνω. Σε ευχαριστώ, Μαριτσούη. Κράτα τη φωτογραφία του Χουάν Μιγγέλ παρόλο που είναι κομμάτια. Εκείνος ήταν πολύ καλός μαζί σου. Δεν αξίζει την περιφρόνησή σου.